ένας άνδρας αυνανίζεται ενώ ατενίζει ένα καλλιγραφημένο με λεπτές πινελιές ποίημα του Van Vey. Κάθεται στο ψάθινο χαλάκι στη σοφίδα του, σαν ασκητής των αισθήσεων. Προσπάθησε σε όλη του τη ζωή να συνενώσει σε μία στιγμή αποκάλυψης τις ειδονές της ποίησης και του αυνανισμού. Τη ζεστή αυτή αυγή της 60ης του άνοιξης αισθάνεται πως η θεία συγχώνευση επιτέλους πλησιάζει. Τέσσερις γυναίκες, 71, 73, 74 και 76 χρονών και τέσσερις άντρες, 70, 72, 75 και 78 χρονών, τρόφιμοι ενός οίκου ευηγυρίας στην Κωνσταντζά της Ρουμανίας, συλλαμβάνουν και θέτουν σε εφαρμογή ένα σχέδιο ανεξάρτητου και ταυτόχρονου αυνανισμού. Όλοι τους συμφωνούν να φτάσουν σε οργασμό, ο καθένας στην απομόνωση του κρεβατιού του. Μόλις χτυπούν μεσάνυχτα κάθε Σάββατο, μετά το μπίνγκο και το χορό του τέλους της εβδομάδας. Ο διευθυντής του οίκου εκπλήσεται από την εξαιρετική ζωντάνια των 8 ατόμων που αυξάνεται από εβδομάδα σε εβδομάδα. Παρόλα αυτά, αρνούνται να αποκαλύψουν το μυστικό που τους κρατάει σε φόρμα. Κάπου στην πορεία των στενών του Μπέρινγκ, ένας Εσκιμώος 31 χρόνων κάθεται με πρόσωπο απαθές στην άκρη από έναν όγκο πάγου. Η οποιαδήποτε κίνηση κρύβεται κάτω από στρώματα δέρματος και γούνας. Φτάνει σε έναν οργασμό που η εξοντωτική του ένταση διαχέεται μέσα στο λίο λίπος της φάλαινας. Στην Οκινάουα, μία 60χρονη γυναίκα αυνανίζεται μπροστά στην αγαπημένη της γάτα μία θηλυκή σιαμέζα. Το βλέμμα της γάτας, καθώς την παρακολουθεί κουλουριασμένη άκρη-άκρη στο χαλάκι όπου είναι εξαπλωμένη η γυναίκα, δηλώνει μια κακόβουλη αδιαφορία. Το βλέμμα είναι που ερεθίζει τη γυναίκα και δικαιολογεί την παρουσία της γάτας, η οποία ξαφνικά χασμουριέται. Η γυναίκα βυθίζεται στον οργασμό όπως η αλευρωμένη γαρίδα μέσα στο καυτολάδι. Ο μεγαλύτερος αυνανιστής του κόσμου που ζει στη Βουδαπέστη αυνανίζεται κάθε απόγευμα εργάσιμης μέρας μόλις γυρίσει στο σπίτι του. Ζει σε ένα μεγάλο διαμέρισμα και είναι μέλος του πολιτικού γραφείου του Ουγγρικού Κομμουνιστικού Κόμματος. Φύζει από ευρωστία και κέφι. Στο τέλος άλλης μιας σκληρής ημέρας πηγαίνει κατευθείαν στο γραφείο του και ξετυλίγει ένα μεγάλο χαλί με ένα παγκόσμιο χάρτη από πάνω διαστάσεων 6x6. Στο κέντρο βρίσκεται η Ουγγαρία, πιο συγκεκριμένα η Βουδαπέστη και ακόμα πιο συγκεκριμένα ο ίδιος. Στέκεται σε αυτό το σημείο, κοιτάζει το σπέρμα του να πιτσιλίζει το επίπεδο σφαίριο και γελάει όλο χαρά. Μουσική
σκέφτεται όλους τους Ούγγρους που θα πρέπει να βρίσκονται εκεί που έπεσε το σπέρμα του. Τους Ούγγρους που αυτή τη στιγμή είναι υπεύθυνοι σε εργαστήρια, σε πανεπιστήμια, σε επιχειρήσεις, σε τράπεζες. Σήμερα Βουδαπέστη, αύριο ο κόσμος όλος και ο κόσμος αυτός θα είναι καλύτερος. Ενώ αυνανίζεται ένας 45χρονος άντρας από την Πρετόρια, στέκεται και κοιτάζεται μπροστά σε έναν ολόσωμο καθρέφτη. Από την άλλη μεριά του καθρέφτη, διπλής όψεως, μια γυναίκα 81 χρονών είναι καθισμένη και κοιτάζει με το ένα χέρι κάτω από τα φουστάνια της. Ο άντρας εξπερματώνει πάνω στο καθρέφτη και αυτή μουρμουρίζει πολύ γρήγορα. Ένας ανθρωπολόγος πλησιάζει ένα 17χρονο αγόρι που στέκεται σε μία ακρογιαλιά κοντά στη Σούβα, στα νησιά Φίτζι, και που χωρίς να νιώθει ντροπή αυνανίζεται και εξπερματώνει στο απαλό κύμα του Ειρηνικού. Ρωτάει το παιδί πώς λέγεται αυτό που κάνει. Η απάντηση του νέου είναι «το κολάνο», που σημαίνει «βυθίζω το φεγγάρι».